χθες το μεσημέρι εκπλαγήκαμε όλοι μας, διαπιστώνοντας και αναλύοντας το περίφημο ΦΕΚ το 4646 της 7 Οκτωβρίου του 2021, το οποίο αλλάζει όλη την λογική για τα ζητήματα αποζημιώσεων που γνωρίζαμε μέχρι πρότυπος. Και τι εννοώ. Ναι. Όπως ξέρετε, χιλιάδες συμπολίτες έσπευσαν κατόπιν και ελευσμάτων της πολιτείας, της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αρρωγή, ένα πρόγραμμα που συνδέεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να μπορέσουν να εντάξουν κατοικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις των σε αυτό το σύστημα και να μπορέσουν να ενισχυθούν με άμεση και μη επιστρεπτέα επιχορήγηση από το κράτος. Ένα κράτος που οφείλει βέβαια στις περιπτώσεις των σεισμοπλήκτων περιοχών να πράττει τα ανάλογα μέτρα. Τι συνέβη όμως. Αυτό το και μάλιστα διατέθηκαν από ό,τι γνωρίζουμε και αρκετά εκατομμύρια, άνω των 7 εκατομμύριων ευρώ χρήματα στους ανθρώπους αυτούς. Και έρχεται η ίδια η πολιτεία λίγα 24 ώρα μετά να πει ουσιαστικά συγγνώμη λάθος, να μετατρέψει τις επιχορηγήσεις των συμπολιτών μας σε δάνεια, άτοκα αλλά δάνεια, που σημαίνει ότι πρέπει να επισταθούν τα χρήματα αυτά, και να περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα ενίσχυσης προβληματικών χτυπημένων κτισμάτων σε μόλις ένα κτίσμα ανακάτοικο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αλλάζει πλήρως την όποια προσπάθεια στήριξης και προβληματίζει, για να μην πω εξοργίζει, πάρα πολλούς συμπολίτες οι οποίοι έσπευσαν να πράξουν να κάνουν τις ανάλογες κινήσεις και τώρα διαπιστώνουν ότι έχουν με τις κινήσεις που έκαναν ότι έχουν απλώς δανειοδοτηθεί από την πολιτεία. Δηλαδή, έχεις ένα σπίτι, ένα κατάστημα. Έχεις δύο σπίτι, ένα κατάστημα. Έχεις ένα σπίτι, δύο καταστήματα. Εσύ επιλέγεις που θέλεις τη βοήθεια, θέλετε να πείτε, κύριε Μαμουλάκη, και τα υπόλοιπα για βοήθεια, αν είναι κατάστημα, αν είναι σπίτι κλπ. Αλλά είναι το δεύτερο ή το τρίτο στη σειρά, εκεί πάει σε μορφή δανείου. Ακριβώς, ακριβώς. Και το παράδοξο ποιο είναι, ότι μη ενημερώνοντας τον κόσμο σωστά, ο κόσμος έσπευσε να μπορέσει να αντλήσει τους περισσότερους δυνατούς πόρους, εφόσον είχε την εικόνα ότι πρόκειται περί ενίσχυσης της πολιτείας, για τα σπίτια του, για τα παιδιά του, για την επιχείρησή του. Δεν τους ρώτησαν αν ήθελαν δάνειο γι' αυτό. Γιατί το δάνειο, καταλαβαίνετε, μέσα από το δάνειο πορεύουν και πολλές υποχρεώσεις. Πρέπει να αυτό το ποσό πρέπει να επιστραφεί με ό,τι συνεπάγεται. Κάποιοι εκ των συμπολιτών μας δαπάνησαν κάποια από τα χρήματα αυτά. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε ένα επιτελικό αλαλούμ. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό είναι το πρόβλημα. Και πάνω σε αυτό πρέπει επιτέλους να εσκύψει με σοβαρότητα η κυβέρνηση και να δώσει λύσεις στο ζήτημα αυτό για τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να έχουν τόσα προβλήματα αυτές τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ακόμα και χθες, όπως διαπιστώσατε, είχαμε κι άλλη σεισμική ενέργεια. Είναι πραγματικά καινοφανές αυτό που συμβαίνει πλέον στην περιοχή. Τρεις εβδομάδες συνεχόμενων σεισμικών ενεργειών. Και δεν γίνεται να έχουν βροχοπτώσεις. Ήρθε και στην Κρήτη, λογικό. Οκτώβρης μήνας ήρθαν και βροχές. Το μυαλό όλων μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι κάτω αυτή τη στιγμή με τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους και σίγουρα δεν μένουν στο σπίτι τους. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά και να έχουμε και την πολιτεία ουσιαστικά να κοροϊδεύει. Φαντάζομαι ότι θα δώσει κάποια απάντηση και φαντάζομαι ότι ό,τι μπορεί να διορθωθεί θα διορθωθεί ή πρέπει να διορθωθεί, κύριε Μαμουλάκη. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το φέρατε, πραγματικά. Έτσι δεν είναι. Έχει γίνει ήδη γνωστό, δηλαδή ήδη το έχετε φέρει στην Βουλή. Και κοινοβουλευτικά βεβαίως και με την ενίδια επίκαιρης ερωτήσεως, αλλά και με δήλωση η οποία έχει γίνει ευρύτερα από εσύ και στην κοινωνική μας ενημέρωση. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί από τη μία οι άνθρωποι περιμένουν να δουν πότε θα φτιάξουν τα σπίτια τους, πότε θα δοθεί το πράσινο φως. Είσαστε και πολιτικός μηχανικός και το γνωρίζετε. Να ανάψει αυτό το πράσινο φως, να ξεκινήσουν εργασίες. Σήμερα υπάρχει και μια συνάντηση στο Αρκαλοχώρι επιχειρηματιών με Δήμο, Επιμελητήριο και άλλους παραγωγικούς φορείς για να δουν τι θα κάνουν από 27 του μήνα. Είναι πραγματικά περιοχή που φαντάζει το Αρκαλοχώρι. Τα πάντα είναι κλειστά πλην μίας, δύο, τριών εξαιρέσεων. Έτσι. Νομίζω έχετε πάει πάρα πολλές φορές στο Αρκαλοχώρι και γνωρίζετε ποια είναι η εικόνα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια πραγματικά κινούμενη άμμος αυτή τη στιγμή η έννοια της αγοράς για την περιοχή. Οι άνθρωποι είναι κυριολεκτικά απελπισμένοι. Ούτε κατά φαντασία δεν θα μπορούν να σκεφτούν να ανοίξουν αυτή τη χρονική περίοδο. Δεδομένου ότι ακόμα εκκρεμεί βέβαια και η αυτοψία των μηχανικών και των κλιμακίων, γιατί η δεύτερη οφθαλμοσκοπική αυτή περίφημη αυτοψία που θα αποκρυσταλώσει την κατάσταση, την καταλληλότητα τιμή των κτηρίων. Γενικότερα είναι μια τεράστια ασάφεια, μια τεράστια επισφάλεια
κρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα ότι οφείλουμε να λύσουμε το ζήτημα. Η πολιτεία καταρχάς, αλλά και ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να βοηθήσει στο να επιταχυνθούν οι λύσεις, οι προσπάθειες για λύση, για να μπορέσουν να αναπνεύσουν επιτέλους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σε αναμονή λοιπόν να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε από τα αρμόδια υπουργεία. Τι τρέχει μια κουβέντα με τους κοινωνικούς ή με τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις? Ποιο είναι το σωστό? Κοιτάξτε, κυρία Δουργιαράκη, το κοινωνικό επιχειρήν, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μας έχει απασχολήσει το ζήτημα από την εκπομπή σας και στο παρελθόν, και σας συγχαίρω που δίνετε αυτή την ευαισθησία, γιατί πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει επιτέλους η πολιτεία, το πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι το κοινωνικό επιχειρήν είναι το next best thing στην Ευρώπη, το επόμενο δυνατό χαρτί της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Διότι έχει χαρακτηριστικά δίκαια και αναπτυξιακά. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γαλλία, κ. Βυγεράκη, το 11,3% του παραγόμενου γαλλικού ΑΕΠ, το καθάριστο εθνικού προϊόντος της Γαλλίας, προέρχεται από την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Όταν στη χώρα μας, αριθμένοντας, είναι το 0,2%. Φανταστείτε λοιπόν πόσα τρομερά περιθώρια υπάρχουν να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτό το μοντέλο, που είναι κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο, διότι τι γίνεται ουσιαστικά? Ενώνουν δυνάμεις, άνθρωποι. Μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι συνεργάτες, μπορεί να είναι συνάδελφοι, ακόμα και συνεταιρισμοί μεταξύ των, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο project, ένα μεγαλύτερο και ποσοτικά σωρευμένο προϊόν, άρα να είναι και πιο ανταγωνιστική στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα γύρω από την κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Και δυστυχώς, 2 χρόνια τώρα, με αλλεπάλληλες ερωτήσεις μου και ως αρμόδιος στον τομέα της ανάπτυξης των επενδύσεων προς τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Παπαθανάση, δεν βρίσκω απαντήσεις. Φωνήγω όντως εν τη ερήμο. Δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ορφανώς το κοινωνικό επιχειρήν. Αυτό που σίγουρα την ενδιαφέρει είναι η στήριξη και η ενίσχυση 14-15 βαριά-βαριά ολιγαρχών, 15 οικογενειών, οι οποίοι όπως βλέπετε δια των επιχειρήσεών τους ελέγχουν τη συντηρητική πλειονότητα. Μα είναι χρηματοδότηση μέσα από το ΕΣΠΑ. Αυτό είναι το φοβερό. Εδώ φαίνονται οι πολιτικές. Εδώ διαχωρίζεται η ήρα από το στάρι. Όταν έχεις ένα ΕΣΠΑ, οφείλεις να το διανύμεις κατάλληλα και ισοπόσως παντού. Και όχι να το σωρεύσεις για να το δώσεις σε 2, 3, 4 μεγάλα project που έχεις κατά νου να δώσεις σε συγκεκριμένους εργολάβους. Πρέπει να έχεις μια άλλη αντίληψη. Και γι' αυτό πιέζουμε σε αυτή τη λογική να κατανοήσουν έστω και τώρα οι κυβερνώντες ότι δεν πρέπει να παρατήσουν την προσπάθεια αυτή. Δεν πρέπει να αφήσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο έλεος και στην τύχη της πανδημίας, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί αυτό που ξεκίνησε είναι πραγματικά αμαρτία από το Θεό και αμαρτία με την αρχαιολογική έννοια της λέξης. Δηλαδή είναι λάθος, αμαρτένος, ίσως λανθάνω, είναι λάθος να αφήσουν αυτή την προσπάθεια στη μέση. Και έχει πολλές δυνατότητες το κοινωνικό επιχειρήν. Σας είπα το παράδειγμα της Γαλλίας, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Θα έρθει αύριο ο κύριος Τσίπρας? Ναι. Νωρίς το πρωί. Αυτοψία στο πεδίο. Και μάλιστα θα πάτε σε όλους τους πληγέντες δήμους, δηλαδή εκτός από το Μηνώα Πεδιάδος, θα πάτε σε περιοχές που έχουν πληγεί Αρχανών, Αστερουσίων, Χερσονήσου, Βιάννου κλπ. Σίγουρα στους 2 δήμους, γιατί μιλάμε για 47 χωριά, καταλαβαίνετε το τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, αλλά σίγουρα για τον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος και Αστερουσίων Αρχανών, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα των οικισμών που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, είναι βέβαιο ότι θα γίνουν αυτές οι αυτοψίες στο πεδίο και βέβαια στο τέλος της ημέρας θα γίνει και μια σύσκεψη, αυτό τώρα αναλύουμε και σχεδιάζουμε, στα γραφεία της περιφέρειας, παρουσία του Περιφερειάρχη και φυσικά των δημάρχων των περιοχών αυτών, για να μπορέσουμε λίγο πιο τεχνοκρατικά, αν θέλετε, και στρατηγικά να χαραχθεί η πρόταση και η προοπτική της επόμενης μέρας. Ναι, γνωρίζοντας πλέον ποια είναι τα δεδομένα, ποιες είναι οι ζημιές, πώς τα πράγματα εξελίσσονται, έτσι ώστε να κατατεθούν και συγκεκριμένες προτάσεις, φαντάζομαι, κύριε Μαμουλάκη. Ακριβώς. Θεωρήσαμε σκόπιμο και νομίζω καλός ο πρόεδρος ήρθε 15-17 μέρες μετά. Τα κλιμάκια ήρθαν από την επόμενη μέρα, το ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε. Αλλά το σημαντικό είναι να μην πας πάνω στις σκόνες και τους καπνούς των ερυπείων που μόλις γκρεμίστησαν για να πιεις μια ρακή ή να χλεβάσεις τον κόσμο γιατί τα σπίτια δεν τα κατασκεύασε καλά. Αλλά το σωστό είναι με ψυχραιμία, νυφαλιότητα και γνώση να έρθεις σε ένα εύλογο διάστημα, έχοντας αφήσει την κυβέρνηση κάποιες μέρες για να ξεδιπλώσει τις όποιες δυνατότητες έχει για να στηρίξει τους ανθρώπους και φυσικά και να κάνεις την κριτική σου, αλλά και να παραθέσεις προτάσεις.
Και αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο. Ναι, ναι, διότι η στήριξη και η οικονομική στήριξη των περιοχών αυτών πια πρέπει να είναι και διαφορετική. Όταν έχεις πληγή έτσι, νομίζω ότι ξεκινάς από το φόβο και πας λίγο παρακάτω και δεν μπορείς να το προχωρήσεις στο παρακάτω έτσι όπως θα σου έβγαινε. Μακάρι να είναι διαφορετικά. Άρα χρειάζονται και άλλα ερεθίσματα οι άνθρωποι αυτοί. Πολύ σωστά. Συγκλονιστικές και καινοφανείς ζημιές επιβάλλουν και τολμηρά και γενναία μέτρα. Αυτή είναι η άποψή μας και νομίζω αυτή η κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.